76 νεκρούς μετρά σήμερα η χώρα μας, καθώς νωρίτερα το πρωί τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ένα διάχρονος, ο οποίο νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, ένα διάχρονος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολη και ένα χρόνος, ο οποίο νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη. Τα κρούσματα, σύμφωνα με την χθεσινή έγγραφη ενημέρωση του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ήταν 1735, ενώ στα θετικά νέα, 10 συμπολίτες μα πήραν εξητήριο από τι μονάδε εντατική θεραπεία. Ο Υπουργό Υγεία, μιλώντα χθε σε γιατρού και νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία τη Κορίνθου και τη Τρίπολη, έκανε λόγο για έναν φωνικό ιό, ζητώντα από του πολίτε να επιδείξουν πειθαρχία. Δεν παίζουμε αυτόν τον ιό. Είναι θανατηφόρο αυτό ο ιό. Θα ήθελα να παρέκκλεισω για μία ακόμη φορά όλοι να πειθαρχήσουμε στι οδηγίε που έχει δώσει η κυβέρνηση, προκειμένου να προασπίσουμε του εαυτού μα και τι ευπαθεί ομάδε. Φρένο στη διασπορά του φωνικού ιού με τη λήψη περιοριστικών μέτρων σε Μύκονο και Σαντορίνη επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση μετά από αίτημα των δημάρχων των δύο νησιών. Τα μέτρα τα οποία μπήκαν σε εφαρμογή από σήμερα το πρωί στις 8, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν. Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 8 το βράδυ έως τις 8 το πρωί. Παροχή βοήθειας σε άτομα με ανάγκη μόνο με βοήθεια στο σπίτι με μονομένη μετακίνηση σε κηδείε μόνο συγγενών πρώτου βαθμού, σύντομη μετακίνηση μόνο για 15 λεπτά τη ώρα. Τα μέτρα κρίθηκαν απαραίτητα μετά και την εμφάνιση του δεύτερου κρούσματο στη Μύκονο και την ιχνηλάτηση των επαφών του. Το πρωί, με ειδικά αναβλωμένη πτήση, έφτασε στο Ελευθέρω Βενισέλο υγειονομικό υλικό, το οποίο δόθηκε ω δωρεά στο Εθνικό Σύστημα Υγεία. Περισσότερες από 500.000 μάσκες και προστατευτικές στολές διατέθηκαν σε γιατρούς και νοσηλευτές. Ε είμαστε υπόχρεοι και ευγνώμονες και υπουργέ και όλα αυτά θα πάνε απευθείας στα νοσοκομεία του ΕΣΥ που τόσο πολύ τα έχουν ανάγκη. Με πολύ λίγα χρήματα από το καθένα μας, από κάθε πελάτη της δηλαδή, στηρίζει αυτή την μεγάλη μάχη. Μπράβο ξανά. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε και αυτή τη δοκιμασία για τη χώρα μας το υγειονομικό υλικό αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ συγκεντρώθηκε από τα 0,80 λεπτά του ευρώ που κράτησε η ΔΕΗ από τα 6,5 εκατομμύρια πελάτες της.